Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησαν οι Κυριακοί προσυνεδριακές διασκέψεις της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του Μεγάλου Συνεδρίου. Παρών στην πρώτη προσυνεδριακή ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Άργους της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Πλατής, ο οποίος μας μεταφέρει το τι υπόθηκε. Εκεί ξεκαθαρίσανε κάποια πράγματα ότι ποια θα είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας στα δύσκολα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή την περίοδο, ποια θα είναι η στάση του ως κόμμα η Νέα Δημοκρατία και ποιο θα είναι το αύριο και το μέλλον αυτής της παράταξης. Υπήρχε πολύ ενθουσιασμός. Ο πρόεδρός μας τα ξεκαθάρισε όλα. Πιστεύω ότι κάποιοι τα έχουν δει, συμπολίτες μας, τηλεθεατές σας και από τα κεντρικά κανάλια. Αλλά αυτά που είπε και αυτή η βασικός άξονας είναι ότι στηρίζει τον ελεύθερο επαγγελματία. Δεν μπορεί τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση να είναι η θηλιά στο λαιμό του μικρομεσαίου. Δεν μπορεί να την πληρώσει ο μικρομεσαίος και ο χαμηλόμισθος. Ναι, μεν στηρίζει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όχι την κυβέρνηση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα τα λέει όλα, δηλαδή ότι ναι, μεν δεχόμεθα και συμμετέχουμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα, αλλά αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι για το καλό της οικονομίας και όχι να είναι η θηλιά και να κλείσει η κάνουλα στο οξυγόνο, στο εμπόριο. Αυτά τα πράγματα ήταν η βασική αρχή. Επίσης, αυτό το οποίο στήριξε και μίλησε ξεκάθαρα ότι όσο αφορά τις εξεταστικές επιτροπές που αφορά θέματα, η Νέα Δημοκρατία λέει ναι σε όλα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να καλύψει κανέναν και σε τίποτε. Άρα, λοιπόν, ήταν τόσο ξεκάθαρος που εμείς όλοι οι νεοδημοκράτες πιστεύαμε ότι σε αυτή τη γραμμή του Προέδρου μας και πλέον έγινε πραγματικότητα ότι εμείς ως παράταξη θέλουμε να βγουν όλα στη φόρα, ο πολίτης να τα μάθει όλα ό,τι έχουν συμβεί και αν κάποιοι και όποιοι είναι οι υπεύθυνοι, από ποιο κόμμα και αν προέρχονται, να πληρώσουν. Διότι ξέρετε, στη σημερινή εποχή φτάνει να πληρώσει ο τελικός αποδέκτης που είναι ο απλός ο πολίτης και δεν πληρώνει αυτός που ήταν η αιτία του κακού. Άρα λοιπόν, ό,τι έγιναν θα πρέπει να τα μάθει και ο τελευταίος πολίτης και βεβαίως θα πρέπει να υπήρχε και η ποινικοποίηση σε όλα αυτά τα πράγματα που περισσότερα από αυτά έχουν ήδη παραγραφεί και αυτό είναι το άσχημο. Αλλά έστω και η κοινωνία να μάθει το τι έχει συμβεί και πλέον αυτή ξέρει και είναι ο κριτής το πώς θα πρέπει να το κρίνει. Πώς θα πρέπει να κρίνει το κάθε υποψήφιο βουλευτή στις επόμενες εκλογές ή και γενικότερα ένα κόμμα. Διότι μπορεί ένας βουλευτής ή ένας υπουργός να βάζει μια υπογραφή για μια σύμβαση, αλλά αυτή η υπογραφή εκπροσωπεί την κυβέρνηση που η ίδια τον έχει τοποθετήσει σε αυτό το πόστο. Άρα λοιπόν δεν είναι άμερος, δεν είναι μόνο υπεύθυνος αυτός, έχει τις ευθύνες και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος του κόμματος, ο πρωθυπουργός που τον έχει τοποθετήσει. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος μας τα είπε έξω από τα δόντια, έδωσε την εκκίνηση σε αυτόν τον αγώνα και εμείς όλοι είμαστε δίπλα του. Αυτός ο κόσμος, οι 800.000 ψηφοφόροι που ξεκίνησαν, αφήσαν τα σπίτια τους και ήρθαν να ψηφίσουν αυτή την αλλαγή της νέας δημοκρατίας, που πλέον την ονομάζουμε νέα δημοκρατία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε το βηματισμό μας και οι συμπολίτες μας να αισθάνονται υπερήφανοι για την παράταξη που στηρίζουν, καθώς επίσης και ο κάθε νεοδημοκράτης κάποια στιγμή να μπορέσει και αυτός να καταλάβει ότι είναι σε ένα κόμμα το οποίο κόμμα τον σκέφτεται, τον συμμερίζεται και τον βοηθάει εάν κάτι θα χρειαστεί στο μέλλον. Όχι να έχει, όπως λέμε, το μέσον, απλώς επειδή το δημόσιο είναι ο βραχνάς του πολίτη, να μπορεί να βρει το δίκιο του κάπου να κουμπίσει. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε ένα. Και κλείνω με αυτό ότι ξεκινάμε ένα συνέδριο αρχών θέσεων που πλέον εμείς έχουμε την ταυτότητά μας, απλώς ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα και θα πρέπει να πούμε ότι και το μήνα Απρίλιο θα γίνει και στον Άπλιον ένα από τα προσυνέδρια που γίνονται, έτσι ώστε θα έχουμε και εμείς τη χαρά να υποδεχτούμε τον πρόεδρό μας, όχι σε έναν άγνωστο χώρο, διότι όπως γνωρίζετε σχεδόν κάθε 15 μέρες ήταν στον Άπλιον, γιατί είναι η σύζυγός του από εκεί. Απλώς θα είναι να έρθουν όλα τα κομματικά στελέχη στον ομό μας
και έτσι να είμαστε όλοι μαζί και να συζητήσουμε τις θέσεις μας που αυτό το προσυνέδριο την προηγούμενη φορά είχε γίνει στην Πάτρα. Έτσι λοιπόν τώρα γίνεται στο Ναύπλιο και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους διοργανωτές οι οποίοι αποφασίσανε αυτό το πράγμα και η περιοχή μας, η Αργολίδα, να ακουστεί έστω και αυτές τις δύο μέρες να είναι το κέντρο της συζήτησης σε όλη την Ελλάδα.